Τι σημαίνει κατά τη δική σας οπτική η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα. Ε, βλέπετε κι εσείς ότι θα υπάρξει μία περαιτέρω άνθηση ή θεωρείτε ότι και αυτό είναι ένα πολυπεγμένο σενάριο και έχει προεξοφληθεί μεταξύ άλλων και από το ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι θετική. Ε, το ελληνικό χρηματιστήριο ενδεχομένως να συνεχίσει να πηγαίνει λίγο πάνω σε σχέση να, πηγαίνει καλύτερα από άλλα χρηματιστήρια. Ε, έχει παίξει, φυσικά έχει παίξει ω τώρα, έτσι. Αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει άνοδος στο χρηματιστήριο το ελληνικό για κάποιο διάστημα. Όμως, ε, 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 εφόσον όπως εγώ βλέπω σταματήσει η αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική η οποία είναι συνήθως και το σήμα για την πτώση των αγορών, έτσι, γιατί υπάρχει ε, το inverted curve επηρεάζει πολύ το, 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 το θέμα των επιτοκίων σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμα-μακρυπρόθεσμα, να το πω έτσι ε, και, και δίνει σήμα ουσιαστικά για την πτώση των αγορών ε, βλέπω ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα έχει μεν momentum ακόμα, έχει ακόμα momentum σε σχέση με άλλα χρηματιστήρια πηγαίνει καλύτερα mm -hmm. και θα συνεχίσει αλλά σε κάποια φάση οπωσδήποτε και αυτό θα επηρεαστεί από την πορεία των ξένων αγορών, εφόσον βέβαια αυτή είναι αρνητική, όπω θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στο επόμενο τρει με έξι μήνε. Ε, άρα σιγά σιγά θα επηρεαστεί αλλά ακόμη υπάρχει momentum πιστεύω ναι. Κύριε Βέργο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία και για την ανάλυση σας καλή εβδομάδα να έχετε Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά